μπορεί να βρεθεί. Εσείς έχετε να προτείνετε κάποια λύση, αυτό ρωτάω. Να σπάσει σε δύο μεριές το νερό. Πού μπορεί να σπάσει αυτό, τι μπορεί να κάνει. Αυτοψία μαζί με τεχνικό κλιμάκιο της περιφέρειας Πελοποννήσου έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας σε Ζευγολατιό και Νεοχώρη. Σκοπός να διαπιστώσει από κοντά τις αιτίες των πλημμυρών που παρουσιάζονται στην περιοχή σε κάθε κακοκαιρία και να αναζητήσει λύσεις μαζί με τους κατοίκους. Είδαμε αναλυτικά όλη την περιοχή, έχουμε πλέον άποψη, καταλήγουμε όλοι ότι πρέπει τα νερά τα οποία φεύγουν από τον Ιχώρη να κοπούν σε δύο κατευθύνσεις, τα μισά να περνάνε από το Ζευγολατιό μέσα όπως περνάνε μέχρι τώρα και τα άλλα μισά να πηγαίνουν περιμετρικά του Ζευγολατιού και να καταλήγουν ως την καταβόδρα του Ζευγολατιού. Πρέπει άμεσα να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, κάποια έργα τα οποία θα λύσουν το πρόβλημα. Διαπιστώσαμε σήμερα ότι με την κουβέντα που έγινε, με τη συζήτηση που έγινε, βρήκαμε λύση. Ήταν μαζί μας αρκετοί κάτοικοι από τα δύο χωριά. Κάτοικοι εξέφρασαν απόψεις και υπέδειξαν στον αντιπεριφερειάρχη τα προβληματικά σημεία της περιοχής. Να πω κάτι και να καταλήξουμε. Όλα τα νερά αυτά που οδηγούνται στο κέντρο του Ζευγολατιού δεν μπορεί να το δεχτεί. Το σύστημα το οποίο υπάρχει σήμερα, δηλαδή η απορροή των οβρίων υδάτων, δεν μπορεί να τα δεχτεί η χωρητικότητα η οποία είναι μέσα για το Ζευγολατιό. Μετά από περίπου 3 ώρες συζήτησης, στην οποία κατατέθηκαν προτάσεις από τους πολίτες που γνωρίζουν καλά τα δύο αυτά χωριά και παρά τις αντεκκλήσεις που υπήρχαν, βρέθηκε αποδεκτή λύση η οποία και θα προχωρήσει άμεσα. Βέβαια, η οριστική λύση θα δοθεί με την μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά όλων των κάμπων της Τρίπολης. Θα λύσουμε προσωρινά το πρόβλημα, γιατί γίνεται μια μελέτη η οποία έχει να κάνει με όλο τον κάμπο της Τρίπολης. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εδώ υπάρχει ένα περίεργο γεωλογικό φαινόμενο. Δεν υπάρχει κανένα ποτάμι να φεύγει από το οροπέδιο της Τρίπολης προς τη θάλασσα. Όλα τα νερά φεύγουν μέσα από καταβόθρες. Έχει 18 καταβόθρες επίσημες η περιοχή του κάμπου της Τρίπολης. Κάνουμε μία μελέτη. Πολύ σύντομα θα την ανακοινώσουμε την μελέτη αυτή. Και μετά ο Περιφερειάρχης πρέπει να βρει πόρους για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το μεγάλο αυτό έργο. Όπως τόνισε ο κύριος Γιαννακούρας, απαιτείται προσοχή από όλους, μιας και τα κλειστά χαντάκια από τους καλλιεργητές, αλλά και τα πλαστικά και λοιπά αντικείμενα που πολλοί ρίχνουν σε ρέματα, αποτελούν αιτία πλημμυρικών φαινομένων.